Λοιπόν, τι καλό σας έχω σήμερα, μια γρήγορη παρουσίαση του 2024 Kia Carnival, το οποίο είναι minivan για οικογένειες. Κάτω από το καπό, το οποίο θα προσπαθήσω να σηκώσω τώρα, έχει ένα κινητήρα 3.500 κυβικά V6, αποδίδει 290 άλογα και 355 νιουτόμετρα ροπής, συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο οχτάρι, είναι μπρόστινο κίνητο. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιές. Αρκετά όμορφο αυτοκίνητο, πρέπει να πω. Είναι το συγκεκριμένο εξαθέσιο, γιατί έχει captain chairs στο πίσω κάθισμα, έχει πολυθρόνες individual, έτσι, ανεξάρτητες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εδώ στον Καναδά, με το ΦΠΑ, κοστίζει 56.000 καναδέζικα δολάρια, που σημαίνει 39.000 ευρώ. Κοιτάξτε λοιπόν τι αμαξάρες παίρνουν εδώ οι οικογένειες, σε σχέση με το με τι παίρνουν στην Ελλάδα, έτσι, καμία σχέση. Φυσικά το συγκεκριμένο έχει και πολύ ανταγωνισμό εδώ στη Βόρεια Αμερική. Έχει το Dodge, όχι συγγνώμη, Chrysler Grand Caravan πλέον, το οποίο ουσιαστικά είναι το ίδιο με το Pacifica. Υπάρχει το Honda Odyssey, υπάρχει το Toyota Sienna. Το συγκεκριμένο όμως, τα vantage του είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό και όμορφο. Απλό σημαίνει ότι έχει ένα V6 κινητήρα κάτω το καπό, δεν είναι υβριδικό, δεν είναι τετρακίνητο, δεν έχει τίποτα πολύπλοκα συστήματα και έτσι είναι πιο φτηνό από τα υπόλοιπα, έτσι, σημαντικά πιο φτηνό, τουλάχιστον ένα τάλιρο πιο κάτω από τους υπόλοιπους. Είναι και full extra, αυτή η έκδοση είναι η SX, που είναι η πιο πλούσια. Έχει ορισμένα πολύ ωραία πραγματάκια να δούμε. Το 0% να σας πω ότι έρχεται σε 8,4 δευτερόλεπτα, τουλάχιστον σήμερα που είναι βρεγμένα. Η μέση κατανάλωση είναι στο 11,5, οπότε δεν καίει και τρελά. Να ξεκινήσουμε από το port bagage, το οποίο είναι αυτόματο. Πατάμε το κουμπάκι και ανοίγει. Και μάλιστα, κοιτάξτε εδώ χώρο. Τα καθίσματα τα πίσω διπλώνουν και μπαίνουν μέσα σε αυτή την τρύπα, που είναι πραγματικά τρύπα όμως. Είναι πάνω από 1000 λίτρα το port bagage όταν το κάθισμα είναι εκτός, έτσι. Λοιπόν, με όλα τα καθίσματα λοιπόν απάνω, είναι λίγο μπίζιλο εδώ το κορδόνι αυτό, να το φτιάξουμε να είναι στα ίσια. Τέλος πάντων, κοιτάξτε εδώ port bagage. Πάει μέχρι κάτω, τρύπα κανονικά. 1000 και λίτρα τρύπα, πηγάδι. Σαν την Πηγαδομούνοβα. Τέλος πάντων, εάν θέλουμε να αναδιπλώσουμε τώρα τα καθίσματα, το οποίο δεν είναι το πιο εύκολο και απλό πράγμα του πλανήτη, ειδικά με το ένα χέρι, αλλά δεν είναι και πολύ δύσκολο. Πώς πέφτει κάτω εδώ το προσκέφαλο τώρα. Έλα. Ωραία. Συγγνώμη, αλλά με το ένα χέρι δεν γίνονται δουλειές, αλλά ορίστε, τα καταφέραμε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται το προπαγκάζ. Μιλάμε. Τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 3.000 λίτρα. Αν σπρώξουμε και τα μπροστινά καθίσματα πιο μπροστά, φτάνει μέχρι τα 4.000 λίτρα. Πολύ φόρτωμα λοιπόν. Θυκούλες εδώ για διάφορα πράγματα. Από την από εδώ μεριά έχουμε 12 volt μπρίζα. Έχουμε και οικιακή μπρίζα. Μπορώ να μιλήσω σήμερα. Όπως βλέπετε στην οροφή, έχουμε διπλές ηλιοροφές και έχουμε και εξαρισμούς απάνω, έτσι, για φρέσκο αεράκι. Ζώνη ασφαλείας εδώ για τους πίσω. Τα πίσω καθίσματα τώρα κάνουν κάτι τρελά κολπάκια. Πάμε να σας δείξω. Η τρίτη σειρά είναι επίσης πάρα πολύ άνετη. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τραβάμε τη χειρολαβή και αυτόματα ζουπ ανοίγει εδώ η προεδρική πόρτα. Και φυσικά επειδή είναι minivan θα βρείτε τέτοιου είδους σκουπίδια μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι θα μοιάζει όταν θα το έχετε. Το συγκεκριμένο κάθισμα λοιπόν έχει δύο τσαχπινιές. Ναι, μεν πάει μπρος πίσω, και πάρα πολύ όπως θα σας δείξω. Πάει και δεξιά-αριστερά, που είναι μια πολύ καλή φάση. Ο λόγος είναι μπορεί να ανοίξει περισσότερο διάδρομο. Κοιτάξτε, είναι και κλιματιζόμενα και θερμαινόμενα τα μεσαία καθίσματα. Τα παράθυρα είναι τεράστια, έχουν και κουρτινάκια. Να μπούμε τώρα μέσα να σας δείξω και λίγο το ταμπλό, το οποίο έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Ωραίο design, αρκετά χλίδα να σου πω είναι η ολική αίσθηση του αυτοκινήτου. Το Chrysler Pacifica μόνο το κοντράρει λίγο σε αυτό το θέμα. Όμορφο δεν το λες. Εγώ το λέω πολύ όμορφο πάντως το ταμπλό και τα καθίσματα είναι πολύ άνετα. Όπως βλέπετε εδώ έχουν και USB θύρες στο πλάι και μπορεί ο οδηγός να κανονίσει το κάθισμα του συνοδηγού. Εννοείται ότι έχουμε ποτηροθήκες, θήκες, θηκούλες, θηκάκια, τα πάντα. Όπως βλέπετε εδώ τα κουμπάκια για τον κλιματισμό. Και πατώντας αυτό εδώ το κουμπί, η πόρτα κλείνει αυτόματα. Χράτς. Και όχι μόνο κλείνει αυτόματα η πόρτα, το παράθυρο έχει αρκετά μεγάλο άνοιγμα. Παραμένει αυτό εδώ για θέμα ασφαλείας, δεν πάει τελείως κάτω.
Έχει και μια κουρτινάρα εδώ από το Practiker, πάνω κάτω. Λοιπόν, τα καθίσματα έχουν απίστευτο μπρος πίσω και δεξιά αριστερά. Τραβώντας λοιπόν το λευγέ, κοιτάξτε πόσο μπρος πίσω μπορώ να πάω, και εδώ κολώνει το κάθισμα. Και τι μπορώ να κάνω, να το φέρω προς τα εδώ. Κοιτάξτε, πάει και σαν τον κάβουρα. Φοβερό. Και τώρα που είμαι εδώ, μπορώ να πάω μέχρι εδώ πίσω. Κοιτάξτε τι διαδρομή κάνω. Τρενάκι. Πραγματικά τρενάκι. Αλλά μετά, όταν είμαι σε αυτή τη θέση εδώ, πατάω αυτό το κουμπί εδώ που λέει Says Long και θα γίνει εδώ ξαπλώστρα η κατάσταση. Πέφτω λίγο προς τα πίσω. Δηλαδή, όταν περιμένετε τα παιδιά σας να τελειώσουν καμιά προπόνηση, κανένα χορό, κανένα αγγλικό, κανένα τέτοια, σηκώνετε εδώ και τα πόδια. Τώρα θα σας δείξω εδώ τι έχει γίνει. Καρέκλα, μιλάμε Maybach. Αυτό μπορεί να είναι οικία, αλλά έχουν ζηλέψει τη Maybach. Κοιτάξτε πώς κάθομαι. Σαν την Κλεοπάτρα. Δηλαδή. Παιδάκια, κάντε προπόνηση και όταν τελειώσετε θα έρθω να σας πάρω, αν είμαι ακόμα ξύπνιος, γιατί μπορεί να κοιμάμαι. Και το ωραίο είναι ότι πατώντας ένα κουμπάκι, όλα επανέρχονται στη θέση τους απευθείας. Οπότε είναι εύκολο το μπρος πίσω. Και πραγματικά χωράνε 6 ενήλικες εδώ μέσα. Δηλαδή ο χώρος που έχει αυτό το αυτοκίνητο επαρκεί για πάρα πολύ κόσμο. Η ανάρτηση είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ άνετο στον δρόμο. Έχει γόνατα McPherson μπροστά και multi-link ανάρτηση πίσω, που είναι παράξενο για τέτοιου είδους οχήματα. Το κάθισμα έχει πολύ καλή θέση οδήγησης. Έχει και πολύ καλή υποστήριξη στο σώμα και αυτά. Άνετο κάθισμα, πολύ ωραίο. Το τιμόνι, καλούτσικη αίσθηση, αν και μπροστινό κίνητο, και ειδικά στο βρεγμένο μπορεί να σπινιάρει λίγο. Αλλά γενικά έχει και πολύ ωραία τεχνολογία. Δηλαδή, full ψηφιακό πίνακα οργάνων, ο οποίος μάλιστα αλλάζει και ανάλογα το πρόγραμμα οδήγησης. Έτσι αλλάζουν τα φόντα. τα γραφικά. Έχει μόνο ενσύρματο CarPlay, αλλά έχει ωραία κόλπα όπως με αυτό το Passenger View. Έχει κάμερα για να βλέπουμε τα παιδάκια πίσω όταν κάθονται. Έχει και το Passenger Talk που πατάμε εδώ και μπορούμε. Είναι σύστημα μικροφωνικό. Τώρα με ακούτε που έχει ηχό. Είναι επειδή στέλνει τη φωνή μου στα πίσω καθίσματα για να φωνάζουμε στα παιδιά και να μας ακούνε. Σε περίπτωση που παριστάνω ότι δεν μας ακούν. Έχει λοιπόν αυτά τα κολπάκια. Εννοείται θύρες USB, ασύρματο φορτιστή, παρότι δεν έχει ασύρματο CarPlay. Τα μπροστινά καθίσματα επίσης είναι και κλιματιζόμενα και θερμενόμενα. Θερμενόμενο τιμόνι, αυτόματα παρκαρίσματα, τα πάντα έχει. Έχει και αυτή η θήκη εδώ για το κινητό που είναι πολύ βολική. Εννοείται ότι κάτω το υποβραχιόνι έχει πολύ χώρο και τον έχω γεμίσει με τα σκατά μου. Ωραίο αυτοκίνητο, γενικά. Η οδική συμπεριφορά είναι πολύ ασφαλής. Το δρόμο πάει πάρα πολύ καλά, χωρίς να έχει τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί πρέπει να μην πηγαίνουμε και τόσο μαμιώντας με κάτι τέτοια. Παιδάκια θα έχει μέσα, θα κάνουν με το πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά γενικά είναι μια χαρά, δεν του λείπει τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλό. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και το Chrysler Pacifica, οπότε θα έχουμε μια άμεση κόντρα το ένα versus το άλλο, να δούμε τέλος πάντων ποιο από τα δύο υπερτερεί. Αυτό εδώ είναι πιο φτηνό, είναι χαλαρό, είναι ωραίο, απλό, και μπορώ να πω ότι γενικά για όποιον ψάχνει να αγοράσει κάτι τέτοιο, είτε έχει πάρα πολλά παιδιά είτε θέλει να φορτώνει σαν κλούβα κατάσταση, νομίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο, φοβερή επιλογή και φτηνή, οπότε βλέπετε σε σχέση με τα υπόλοιπα η τιμή του είναι αρκετά καλή. Αυτά λοιπόν με το 2024 Kia Carnival SX. Αν σας άρεσε το βίντεο, περιμένετε να δείτε και το άλλο με το Chrysler, το Pacifica, γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κόντρα. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, γεια σας! Perfect.